Στην λευκή ισοπαλία έμεινε η Έλστιν Άμφισσα με αντίπαλο τον Φωκικό σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά μάτς, στο οποίο αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, καθώς είδαμε μετά από πολύ καιρό στο αρχικό σχήμα παίκτες όπως ο Αλέξανδρος Γκαλίτσος και ο Φρανκού. Ο αγώνας ήταν ανοιχτός με αρκετές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, όπου στάθηκαν θαυμάσια οι δύο τερματοφύλακες, τόσο ο Γεωργίου των Κυπεδούχων, όσο και ο Φιρινίδης των Βυσσινή, οι οποίοι είχαν και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της αναμέτρησης για να πάρουν την νίκη. Η μία ήταν στο 50 λεπτό, όταν ο Πόνσε ξέφυγε στην κόντρα, αλλά το πρασέ του πέρασε βασανιστικά out, και η άλλη σημαντικότερη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την κεφαλιά του Γκαλίτσου στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Φωκικού, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Εγκουέμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 88. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής και παιχνίδια στα πόδια τους. Και δώσαμε σήμερα την ευκαιρία σε παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν, να έχουν μια εικόνα πραγματική σε συνθήκες παιχνιδιού. Βάση ευκαιριών και εικόνα θα έπρεπε να με κερδίσει. Ευχαριστούμε την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά και κατά τα παιδιά τα οποία παίξαν. Κοιτάζουμε το παιχνίδι τη Τετάρτη με τη Δράμα, να είμαστε σοβαροί και έτσι να κλείσουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό που μου ρωτά είναι υποθετικό. Θεωρώ ότι με το τέλο του πρωταθλήματο θα πάρουν και οριστικέ αποφάσει, οπότε θα έχουν και καλύτερη εικόνα. Καλύτερα αυτή την ερώτηση να μου την κάνει όταν θα έχω μια δεδομένη κατάσταση για την ομάδα. Και εγώ θα έχω μια πιο ξεκάθαρη. Θα φέρει η απόφαση μου, θα είναι. Δεν έχει να φέρει τι θα κάνω. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στον αέρα. Δεν έχει βγει. Δεν έχουν πάρει αποφάσει διοικητικέ, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι θα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Εγώ έχω εκφράσει την επιθυμία μου να μείνω στην ομάδα. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αλλάξω και κάποια πράγματα. Τα οποία πράγματα αυτά είναι. Αυτό είπα, ότι καλύτερα να μιλήσουμε μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου. Θα μου πούν κάποια πράγματα για να μπορώ να απαντήσω. Τώρα τι να απαντήσω, υποθετικά δεν μπορώ να απαντήσω. Εσείς πάντως είστε δεδικημένος να μείνετε στην ομάδα. Εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα. Ακόμα και στη γάμα εθνική. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί αυτό που θα απαντήσω πρέπει να είναι υπεύθυνος. Ακόμα και στη γάμα εθνική θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις. Εγώ στην ομάδα δεν ήρθα για να φύγω, ήρθα για να μείνω. Τώρα, θεωρώ ότι θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την ομάδα. Ποια θα είναι αυτή, δεν μπορώ να ξέρω, πάντως σίγουρα θα πάρουν αποφάσεις. Και εγώ αναμένω πως είστε σε αναμονή και εσείς για άλλη εξέλιξη της ομάδας. Μην νομίζετε ότι εμείς γνωρίζουμε κάτι περισσότερο από ό,τι εσείς ξέρετε. Χωρίς πάντα το λογικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν ομάδα θέλουμε να θεραπεύσουμε όσο ψηλά γίνεται. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τη φανέλα και τους εαυτούς μας και τους φιλάθλους μας. Και ήταν ένα μάτς σε ένα λεπτό αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, έκανα από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο δεν καταφέραμε ποτέ να προλάβουμε ένα γκολ. Έτσι, την μπάλα στοιχίζουμε.